πάμε να δούμε τους διδύμους. Εδώ πέρα ο Κρόνος σε εσάς έχει παίξει το εξής παιχνίδι. Από τη μια πλευρά μπορεί μέσα στην ανάδρομη πορεία του, από το τέλος Απριλίου δηλαδή και μετά, να είχατε νιώσει είτε σε μια συνεργασία, είτε σε μια προσωπική σχέση, ερωτική σχέση, ακόμα και στο γάμο σας, μπορεί να κάνατε δεύτερες σκέψεις. Μπορεί να νιώσετε ότι χάνετε την εμπιστοσύνη σας. Ή μπορεί όλο αυτό να μην είχε σχέση με την πραγματικότητα, να ήταν δικό σας δηλαδή πράγμα και να μην υπήρχε, να μην συνέτρεχε λόγος πραγματικά να χαθεί η εμπιστοσύνη ή να υπάρχουν προβλήματα. Τώρα λοιπόν που γυρίζει σε όρθη πορεία ο Κρόνος από σήμερα και κάτω, θα δείτε αν όντως υπήρχε όλο το σκηνικό αυτό που σας οδήγησε στο να μην εμπιστεύεστε πια αυτόν τον άνθρωπο, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, συγγνώμη, και να πάρετε τις σοβαρές αποφάσεις που πρέπει. Δηλαδή, αν όντως δεν πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη, να προχωρήσετε παρακάτω στη ζωή σας, μακριά από αυτό το πρόσωπο. Ή αν κάνατε λάθος, ή αν μπορεί να διαβάσατε με ένα δικό σας διαφορετικό τρόπο τα μηνύματα που σας έστειλε το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να ζητήσετε και ένα συγγνώμη. Ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο κομμάτι αφορά πάρα πολύ τον τομέα των οικονομικών. Αν λοιπόν περιμένατε μία λύση σε ένα θέμα οικονομικό, είχατε κάνει μία ας πούμε αίτηση για ένα δάνειο, για μια χρηματοδότηση και δεν είχατε μέχρι τώρα ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε γιατί καθυστερούσε, είτε γιατί υπήρχαν αρνητικοί παράγοντες, εγώ θα σας πρότεινα να προχωρήσετε τώρα, είτε να επανέλθετε στο θέμα αυτό ή μπορεί από μόνο του να λυθεί με έναν τρόπο και να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε άλλο σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, ο Κρόνος μέσα στον εγώκερο έχει να κάνει με μαθήματα οικονομικής πειθαρχίας. Σας διδάσκει εδώ και πολύ καιρό πώς πρέπει να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον για να μην έχετε προβλήματα παρακάτω.